Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή η ΕΡΤ να μας καταστρέψει, την οποία είσαι και να είσαι και εσύ μέρος αυτής της συνωμοσίας, η οποία καταστρέφει τη μεγαλύτερη ελληνική μέρα που περιμένουμε να κερδίσουμε το σύμπαν, τον πλανήτη, τη Eurovision και να μην πάμε, είναι δυνατόν? Καταρχήν δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα πάμε, έτσι. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει κλείσει σαν θέμα. Απλώς ήταν συγκυρίες τέτοιες και όταν μιλάμε μέσα σε τέτοιες συγκυρίες, τα σγίζει όλα, τα μετράς όλα. Είμαστε σε καλό δρόμο με την έννοια ότι μοιάζει να έχουμε βρει ιδιωτικό ενδιαφέρον χορηγούς, δηλαδή. Οι οποίοι θα αναλάβουν το κόστος. Θα πληρώσουν το κόστος. Θα πληρώσουν το κόστος. Γιατί αλλιώς δεν πάμε. Πέρυσι έγινε φτωχομπινέδικα. Και φέτος μην νομίζω θα ασκήσουμε. Εντάξει, δεν είναι και... Με προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε γιατί έχω μια ιστορία στο θεσμό. Πρέπει να πάμε γιατί πιστεύω ότι η Eurovision είναι καλή τηλεόραση. Good TV που λέμε στα αγγλικά. Πρέπει να πάμε γιατί ποτέ δεν χάσαμε, πάντα κερδίζαμε από αυτό. Και επίσης, αν θέλεις, μπορώ να πω ότι μέσα στην γκριζάδα που ζούμε, ένα πρόγραμμα σαν τη Eurovision χαρά θα μας δώσει. Εδώ δεν ψάχνουμε ένα μάτσο να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Άρσεν, ξέρω εγώ. Ο Παναθηναϊκός μπας και φέρει σοπαλία με τον Ολυμπιακό και να χαρούν άλλη μισή. Είναι, σου λέω, αυτή την εποχή τα μετράμε όλα. Τα υπολογίζουμε όλα, κάθε απόφαση περνάει μέσα από κρυσάρα. Πόσο κάνει αυτή η συμμετοχή? Κοίτα, άμα πας χωρίς ελληνικό τελικό, αναθέσει δηλαδή το τραγούδι σε κάποιον και δεν κάνεις ελληνικό τελικό, η συμμετοχή δεν είναι όλα μαζί γύρω στις 200 κάτι χιλιάδες ευρώ είναι. Το διευθυνόμενο. Αυτό λέω. Κοίτα, το ευχάριστο είναι ότι σήμερα που μιλάμε μοιάζει να έχει λυθεί το θέμα χορηγός. Ένας καλός άνθρωπος θα το βάλει. Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει προβολή. Οπότε ελπίζω θα το καταφέρουμε. Παράχει προβολή. Παράχει. Στο top 20 της κορυφαίας θεματικότητας των τελευταίων όσων ετών μετράει η AGB, η Eurovision έχει τα 12. Λοιπόν,